πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Πάμε, δεν έχουμε και χρόνο, δεν εισπράττουν ούτε μέσα στις εφορίες. Να το, καλά, εφορίες δεν εισπράττουν χρόνια. Να τρέξουμε. Όχι, εισπράτανε και με επιταγή τηλέφωνο. Έχουμε στη γραμμή μας τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Μας ακούει ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Ναι. Καλησπέρα, Νίκο Νικολόπουλο. Επεισοδιακή σημερινή εκπομπή. Έκανε μία ερώτηση. Μία ερώτηση θα μας πεις τώρα. Μία ερώτηση πραγματικά σε συγχαίρουμε από ολόκληρη την υπέρβαση που είχες πραγματικά το θάρρος να βγεις και να ζητήσεις προσωπικά από τον Πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα να φτιαχτεί εδώ και τώρα μία εξεταστική επιτροπή για τη δικαιοσύνη. Γιατί ξαφνικά βγήκανε πολλοί αυτόκλητοι προστάτες της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και περισσότεροι από αυτούς ήταν εκείνοι που μέχρι πρότινον στην καπέλωνα και δεν υπονόμευαν τη δικαιοσύνη. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλη η παρέα των αγωνιζόμενων Ελλήνων έχει γκάτσε και έχει και, και τα επιχειρήματα για να συνεχίζει αυτό το σκληρό αγώνα που ξεκινήσαμε. Εγώ αφορμή πήρα από την υπέρβαση, από το blog της υπέρβασης, κίνημα υπέρβαση.gr, όπου εκεί υπήρχε ανάρτηση και έλεγε ότι πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στην υποκρισία. Όπου τα επιχειρηματικά, τα μηντιακά, τα πολιτικά, τα άλλα, τα εισαγγελικά, τα δικαστικά κέντρα θέλουν να εμφανίζονται δήθεν ως τιμητές της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και γι' αυτό λοιπόν το τίτλος της υπέρβασης ήταν «Τολμούν οι εισαγγελείς και οι δικαστές να ζητήσουν μια εξεταστική επιτροπή για τη δικαιοσύνη». Λοιπόν, εγώ απλά έκανα αυτό το καθήκον. Και όταν χτες στα δικαστήρια, αγαπητέ μου Κυριάκο, είχε μαζευτεί κόσμος από όλη την Ελλάδα στη δίκη του Γεωργίου να καταχειροκροτήσει τη ζωή του Γιοργαντά, το λογοθέτη, και όλους εκείνους και προπαντός για εκείνους που κοκορευόσατε ότι αθωώθηκε ο Γεωργίου, θυμάστε μας λέγανε. Πώς δεν θυμάμαι. Να φάνε την μπάτσα τους. Στην εκπομπή τη δικιά σου τα λέγανε, τα θυμάμαι. Πολύ καλά και όλα. Και τώρα λοιπόν θα φάνε μπάτσα οι κάθε κούτριδες και οι κάθε τύποι αυτοί οι δικαστές οι οποίοι νομίζουν ότι είμαστε νέχροι και σκλάβοι. Και δεν τους νοιάζει ο Γεωργίου και ο κάθε καταδότης, αλλά για να καλύψουν τον εαυτό τους και τον πισινό τους θα κάνουν αυτά. Και σας το λέω λοιπόν γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά δεν το είπε κανένα κανάλι, μόνο στη δικιά σου εκπομπή μπορεί λοιπόν να ακουστεί και το ένα και το άλλο. Ότι δεν ήρθαν οι Βρυξελιώτες, δεν ήρθαν οι κομισάριοι, αλλά την προηγούμενη φορά ο ένας ορκίστηκε στο Ευαγγέλιο να είμαστε εκεί τη Δευτέρα 31 Ιουλίου όταν θα ζητήσουμε να τους πάνε μέσα και ας ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει ότι η ζημιά ήταν 210 δισεκατομμύρια στη χώρα και σύμφωνα με τις συνθήκες όταν υπάρχει άμεση ή έμεση εμπλοκή των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταβληθεί. Σαφώς. Σήμερα η ζημιά είναι 300 δις. Είναι τεράστια η ζημιά. Αυτή είναι η κίνηση σε εσάς λοιπόν να πρωτοβγεί ότι θα τους πάμε στα διευκίνητα. 31 λοιπόν Ιουλίου όλοι εκεί και πάμε λίγο Νίκο θέλω να μου πεις για την Εξεταστική Επιτροπή τώρα. Για εσύ πιστεύεις. Λοιπόν εγώ λοιπόν πήρα από εσάς. Ναι όχι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να το βάλει σε συζήτηση το θέμα Εξεταστικής Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη? Ακούστε να δείτε, εμείς του δώσαμε λοιπόν την ευκαιρία να μην πει ότι δεν το ξέχασα. Από την ώρα που η Καθημερινή με τίτλους θεσμικό κατηγορώ από δικαστές, από την ώρα που οι ενώσεις τους βγαίνουν λοιπόν, δεν είναι δυνατόν εμείς να μείνουμε σιωπηλοί και δεν είναι δυνατόν και αυτή η κυβέρνηση που νομίζω ενώ πράγματι έχει τόσα κανένας να τις καταμαρτυρήσει, στο κομμάτι αυτό δεν έχει να φοβηθεί. Όχι, εκεί γίνεται δουλειά. Συμφωνούμε σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να μάθουν όλοι οι Έλληνες ποιοι κατηγορούν ποιους και κατά πόσον κάποιοι από τους σημερινούς κατακέλλοντες διαθέτουν το ηθικό και το θεσμικό ανάστημα να μιλάνε περί παραμβάσεων στη δικαιοσύνη και περί υπονόμευσης της δημοκρατίας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία που μας δώσατε. Γι' αυτό το πήγα στη Βουλή. Καλά γιατί έκανε. Πρέπει λοιπόν αυτό το θεσμικό κατηγορό της Καθημερινής γι' αυτό τον εξευτελισμό της ελληνικής δικαιοσύνης από κάποιους πρέπει εμείς οι Έλληνες πολίτες που ξέρουμε τι μας γίνεται
να μην επιτρέψουμε πια αυτά που γινόσανται μέχρι και προχθές, οι μνημειώδεις, οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των κομμάτων της εξουσίας για χοντρά κομματικά παιχνίδια στη δικαιοσύνη. Εμείς πρέπει λοιπόν να βάλουμε το στήθος μπροστά και θα κάνω και μια τελευταία αποκάλυψη. Την Παρασκευή θα ζητήσει ο Κασιδιάρης να έρθει η υπόθεση να γίνει εξεταστική για το Παναθηναϊκάκια. Όσοι πραγματικά θέλουν να πέσει άπλετο φως, ας αφήσουν ότι δεν μιλάμε με εκείνους και με τους άλλους. Όταν είναι ζήτημα λοιπόν για την δικαιοσύνη, έτσι, όταν είναι ζήτημα να είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους. Νίκο Νικολόπουλε, επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο, εγώ θέλω να σε αποδεσμεύσω, να σε ευχαριστήσω για την παρέμβαση αυτή που ήταν πραγματικά πολύ σοβαρή. Και να σου πω ένα πράγμα, ότι αν τυχόν εισακουστείς και γίνει δεκτό το αίτημα Εξεταστικής Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη, η πρώτη ερώτηση που θέλω να ακούσω από τον Νίκο τον Νικολόπουλο σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, να έρθουν οι λίστες με τους συγγενείς των δικαστών οι οποίοι δουλεύουν στις νομικές υπηρεσίες των τραπεζών, είτε ως δικηγόροι είτε ως δεν ξέρω τι άλλο ταλαβερτζίδες, για να δούμε πόσο ανεξάρτητοι το παίζουν κάποιοι και κατά πόσον κάποιοι θίγονται και ξαφνικά ανακαλύψανε ότι η δικαιοσύνη καθοδηγείται. Και να ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτοί που θίγονται περισσότερο εκτός από τους πολίτες είναι η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών που είναι έντιμοι και δεν συμμετέχει σε αυτά τα παραδικαστικά, σε αυτές τις βρωμιές και σε αυτά τα οποία καταγγέλλονται όλο αυτό το διάστημα. Εκτός από κάποιους που όταν βγαίνουν στη σύνταξη, τότε μπαίνουν στη μισθοδοσία των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Α, έχουμε και τέτοιους. Εγχώριων και αλλοδαπών. Έχουμε και τέτοιους. Για να το ξέρουν λοιπόν ότι τους ξέρουμε, για να ξέρουν ότι έχω και τις υποθέσεις τις περίεργες που έχουν χειριστεί και τις ευαίσθητες εφέσεις και αναιρέσεις που οδηγούν στην παραγραφή τεράστια οικονομικά και όχι μόνο εγκλήματα. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Νικολόπουλο για την παρέμβαση. Νικολόπουλε, συγχαρητήρια και από μένα, ο Διώτης, ο Κώστας, ο πρώην επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών. Τι κάνετε. Έχετε και τις ευλογίες από τον πατέρα Ιωάννη τον Διώτη, 90 χρόνων ο πατέρας μου, έχει πει τα καλύτερα λόγια για εσάς. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Νικολόπουλο για την παρέμβαση. Ιουλίου στα θα τα πούμε, Νίκο, και να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε.